Το ψαράκι μας είναι κίτρινο και θα κάνει μια βουτιά στην ωραία λίμνη. Θα βάλουμε και να τρέχει ένα βιντεάκι ταυτόχρονα, ώστε να δούμε και τον ήχο. Ωραία. Καλή βουτιά λοιπόν. Έχω αγωνία. Γεια σε όλους, George CM για το goodbye.tv και αυτό που βλέπετε μέσα στη γυάλα είναι το Sony Xperia Go. Πρόκειται για μια διάβροχη συσκευή που πραγματικά μπορεί να σας εντυπωσιάσει, καθώς δεν είναι πολλές αυτές που έχουν αυτή την ιδιότητα. Βλέπετε κανονικά εδώ το κινητό είναι μέσα σε μια γυάλα από νερό. Βάλαμε το κινητό μέσα εδώ πριν από λίγα λεπτά, αλλά δυστυχώς για τις ανάγκες του τεστ πρέπει να το βγάλουμε και να συνεχίσουμε μετά. Αδειάσαμε την δεξαμενή με το νερό και πλέον είναι η ώρα να το βγάλουμε έξω. Νερά, 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 παντού νερά. Το Xperia Go είναι αρκετά βρεγμένο όπως βλέπετε και καλά κάνει θα μου πείτε. Μόλις το έχω βγάλει από το τηλεκάνη και βλέπετε ότι ακόμα είναι βρεγμένο. Θα το ανοίξω μπροστά σας για να δείτε ότι το τεστ ήταν 100% αληθινό. Καταρχάς, ανοίγει φυσικά, κανένα πρόβλημα. Το βιντεάκι που βλέπαμε πριν από λίγο, παρότι είναι αρκετά βρεγμένο. Δείτε τώρα ότι σίγουρα μέσα έχει πάρα πολύ νερό. Ας το ανοίξουμε από εδώ. Είναι σχετικά εύκολο να το ανοίξετε, αλλά η μαγεία, το γεγονός ότι είναι διάβροχο, κρύβεται μέσα στο κινητό και όχι στο καπάκι. Δεν έχω νύχια να το βγάλω. Καταρχάς δείτε εδώ πόσο νερό υπάρχει. Και φυσικά το κινητό. Βλέπετε ότι προστατεύεται από αυτό το μπλε ωραίο γαλάζιο χρώμα, που δεν είναι απλά χρώμα, είναι ειδικό κατασκευή για να μην εισχωρεί το νερό. Εδώ στις διάφορες θύρες, κουμπιά κτλ. Υπάρχει πλαστικό που προστατεύει τις θύρες. Εδώ είναι η κάρτα για microSD και εδώ είναι η SIM. Ωραία, μας λέει κάποια χαρακτηριστικά, made in China. Οκ. Πολύ νερό, να το σκουπίσουμε και να συνεχίσουμε με το τεστ. Αφού μας τελείωσε το νερό, πάμε να δούμε λίγο το κινητό εξωτερικά. Πρόκειται για μια πολύ όμορφη συσκευή, έχουμε το κίτρινο μαζί μας, ακόμα βρεγμένο είναι. Βγαίνει σε τρία χρώματα, κίτρινο, λευκό και μαύρο. Νομίζω ότι είναι το πιο εντυπωσιακό το συγκεκριμένο και πολλοί θα σας ρωτήσουν τι ακριβώς κουβαλάτε μαζί σας. Εμένα μου έγινε η σχετική ερώτηση και είπα ότι είναι ένα καινούριο κινητό που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Το Xperia Go είναι ένα κινητό της μεσαίας κατηγορίας, η τιμή του είναι κοντά στα 250 με 300 ευρώ ανάλογα με το που το αγοράζετε.
Στα αριστερά βλέπετε ότι έχει μόνο το κουμπάκι, τη θύρα των 3,5 χιλιοστών τζακ, η οποία κλείνει με τον αδιάβροχο τρόπο αυτό, φυσικά. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η θύρα της USB, έχω κολλήσει, και αυτή βλέπετε ότι βγαίνει στο γαλάζιο περίπτωμα που είδαμε πριν. Ωραία. Και υπάρχει και το volume rocker, simple in, αυτό κανονικό κουμπάκι. Εδώ είναι μια θέση για να μπορείτε να γρεμάτε ένα λουράκι και να το κουβαλάτε μαζί σας, για παράδειγμα στη θάλασσα, πριν τη βουτιά σας. Και εδώ έχουμε μικρόφωνο, πάνω έχουμε το μεγάφωνο. Ωραίο γενικά το κινητό, η οθόνη είναι 3,5 ίντσες, 3 capacitive κουμπιά, Xperia, πίσω κάμερα 5 megapixel με φλασάκι και εδώ το μικρόφωνο, και κάτω ηχείο. Η συσκευή είναι πάρα πολύ βολική στο χέρι, το μέγεθος είναι ιδανικό για οποιοδήποτε μέγεθος ανθρώπινου χεριού, νομίζω και για άντρες και γυναίκες αποτελεί μια πολύ καλή σε μέγεθος συσκευή. Το βάρος είναι 110 γραμμάρια, νομίζω εξαιρετικό, και στο σύνολό του η ποιότητα της συσκευής, του εξωτερικού καλύματος και το βάρος της σας αφήσουν όχι απλά θετική αλλά εξαιρετική αίσθηση. Άνοιγε η συσκευή από πάνω. Αυτή είναι η πρώτη οθόνη που συναντάτε. Δυστυχώς ενσωματώνει ακόμα Android 2.3.7. Όπως βλέπετε και εδώ, δεν είναι αναβαθμισμένο στο Android Ice Cream, αλλά όπως ανακοινώθηκε από την ίδια τη Sony, η αναβάθμιση είναι στο δρόμο και έρχεται. Τώρα πότε ακριβώς δεν ξέρω. Να πω σχετικά με το εξωτερικό κομμάτι της συσκευής ότι το USB θύρα δεν είναι καθόλου βολική. Προσωπικά και το θέμα δεν είναι πώς θα την ανοίξει, okay, αυτό είναι μια δυσκολία, αλλά είναι ανάποδα ενσωματωμένη και θα πρέπει να βάλετε το καλώδιο σας ανάποδα, κάτι που θα σας περδέψει αρκετές φορές, αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι okay. Γενικότερα δεν είναι καθόλου λειτουργική και θα σας δυσκολέψει, αλλά αυτές είναι κάποιες θυσίες που πρέπει να γίνουν στο βωμό του γεγονότος ότι είναι αδιάβροχη συσκευή. Η κάμερα είναι πάρα πολύ καλή σχετικά με το megapixel που κουβαλάει. Το βίντεο της είναι εξαιρετικό. Δεν φτάνει σε 1080p, αλλά είναι μια χαρά σε high definition 720p. Τα ακουστικά είναι μια χαρά και αυτά, ακούγονται σχετικά καλά. Υπάρχουν ενσωματωμένα μαζί και υπάρχει και ειδική θήκη για τα ακουστικά. Και να πούμε ότι το ηχείο είναι επίσης πάρα πολύ δυνατό, το ακούσαμε λίγο πριν και υποθαλάσσια. Νομίζω ότι ακούγονταν πάρα πολύ δυνατά. Και γενικότερα η απόδοσή του είναι εξαιρετική. Αντιμετώπισα κάποια προβλήματα στις κλήσεις με το κινητό. Εκεί που έπαιρνα τηλέφωνο και μίλαγα, κάποια στιγμή αυτό σταμάτησε να δουλεύει. Δεν μου συνέβη μια φορά, αλλά πολλές περισσότερες, και δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το δίκτυο, αλλά με τη συσκευή την ίδια. Προφανώς είναι κάποιο software πρόβλημα το οποίο θα λυθεί σύντομα. Στον αντίποδο, πριν να μετρήσουμε τις εφαρμογές που έχει ενσωματώσει η Sony στο κινητό, τις δικές της δηλαδή, τότε θα χάσουμε το μέτρημα. Είναι πάρα πολλές και πολύ βολικές. Νομίζω ότι θα βολέψουν πάρα πολύ κόσμο και δεν θα χρειάζεται να κατεβάσετε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως το WalkMate, το οποίο πολλοί θα χρησιμοποιήσουν για να μετρήσουν τι ακριβώς κάνουν την ημέρα, την φυσική δραστηριότητά τους. Υπάρχουν φυσικά εφαρμογές για τις ειδήσεις, πάρα πολύ ωραία. Figure Running, κάμερα 3D που είναι κάτι σαν πανόραμα, αλλά όχι ακριβώς αυτό. Θα ανοίξει τώρα και θα πρέπει να σύρουμε δεξιά-αριστερά εδώ για να δημιουργήσουμε ένα 3D, έτσι, μια 3D αίσθηση. Ωραία, χρονόμετρο, album 3D για να δούμε τις φωτογραφίες αυτές. Εδώ έχουμε για παράδειγμα QR Reader από τη Sony απευθείας, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσετε κάτι. Πολύ σημαντικό, ρολόι, προσθήκες εδώ τις άλλες στη Sony, πηξίδα, Wise Pilot, Track ID, Foursquare, Office Suite, εξοικονόμηση ενέργειας, πολύ βολικό για να κλείνετε διάφορες λειτουργίες του κινητού ανάλογα με το που βρίσκεται η μπαταρία του, και πολλά άλλα τα οποία προσθέτουν μεγάλη αξία συσκευή και αξίζει να τα αναφέρουμε, καθώς δεν το κάνουν όλες οι εταιρείες αυτό, παρότι είναι μια πολύ σημαντική έτσι προσθήκη για ένα κινητό που κοστίζει περίπου 250 ευρώ. Ξεκλειδώνοντας τη συσκευή από εδώ, θα δείτε ότι μπορείτε με ένα εδώ κουμπί να μπείτε κατευθείαν στην κάμερα. Βλέπουμε εδώ τις ρυθμίσεις. Σχετικά γρήγορη η κάμερα.
Ωραία, μπορούμε να μετακινηθούμε από βίντεο σε φωτογραφία και το ανάποδο και άλλες ρυθμίσεις εδώ, νυχτερινή λήψη για παράδειγμα που δεν είμαστε, είτε βιντεοκάμερα, πάμε πάλι πίσω στην φωτογραφική να δούμε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις. Να, μπορούμε για παράδειγμα στο 3D που μας οδηγεί ουσιαστικά στην προηγούμενη εφαρμογή και με αυτόν τον τρόπο πολύ απλά μπορώ να δημιουργήσω μια 3D αίσθηση στην εικόνα. Γενικότερα είναι μια πολύ καλή κάμερα για τα λεφτά της και νομίζω ότι θα σας εντυπωσιάσει σε βάθος χρόνου ανάλογα με το πόσο το χρησιμοποιείτε, νομίζω ότι αποτελεί πολύ σημαντική προσθήκη στο κινητό. Στα αρνητικά της σκέψης πρέπει να συμπεριλάβουμε την έλλειψη NFC, κάτι που σε άλλο κινητό της εταιρείας, το Xperia Solo που έχουμε δοκιμάσει και μέσα από το goodbye.tv, είναι παρόν. Νομίζω ότι η απουσία αυτή καλύπτεται λόγω της αδιάβροχης προστασίας του κινητού και προφανώς θα είναι δύσκολο να υπάρχει ταυτόχρονη η παρουσία των δύο δυνατοτήτων, αλλά okay, είναι κάτι που λείπει και όσο το Android προχωρά νομίζω ότι είναι όλο και πιο σημαντικό. Στο σύνολό του το Xperia Go είναι μια πραγματικά πάρα πολύ καλή συσκευή. Νομίζω ότι θα ικανοποιήσει οποιονδήποτε την αγοράσει, καθώς τα λεφτά της δεν θα βρείτε πολύ εύκολα κάτι αντίστοιχο. Okay, η ανάλυση οθόνης δεν είναι τόσο καλή, είναι 380x320 pixels, αλλά το μέγεθός της είναι αντίστοιχο με το παλαιό iPhone και νομίζω ότι ιδιαίτερα σε τομείς όπως το browsing και οι καθημερινές λειτουργίες, αλλά και κάποια παιχνίδια, όχι τόσο απαιτητικά, τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά το κινητό. Προσθέτοντας φυσικά την αξία του γεγονός ότι είναι αδιάβροχο, για μισή ώρα περίπου μας είπε η Sony, αλλά το έχω δοκιμάσει και παραπάνω και τα καταφέρνει μια χαρά. Και επίσης το γεγονός ότι η μπαταρία του είναι πραγματικά εξαιρετική. Προσωπικά μου κράτησε σχεδόν 2 μέρες σε συνεχή χρήση για παραπάνω από 1 φορές, κάτι που δείχνει ότι αυτή είναι η πραγματική του αξία και νομίζω ότι στα 250 ευρώ αποτελεί ιδανική επιλογή.